Καλημέρα Χρήστο, ναι, είμαστε εδώ στην Οδό Τσερίου. Μετά από 9 και πλέον χρόνια σχεδιασμού, ξεκινάνε σήμερα και επίσημα οι εργασίες ανάπλασης οδούς. Είναι εδώ κοντά μας ο κύριος Αθανάσης Κολυβάς, δημοτικός μηχανικός του Δήμου Στραβόλου και επιβλέπων του έργου. Καλημέρα κύριε Κολυβά. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, επίσημη πρώτη σήμερα λοιπόν για τις εργασίες ανάπλασης οδού. Τι ακριβώς, πώς θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες? Όπως σωστά αναφέρατε, σήμερα βάσει συμβολέου έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την ανακατασκευή της οδού Τσερίου. Σήμερα δεν υπάρχει συνεργείο για κατασκευή, αλλά υπάρχουν ήδη συνεργεία τοπογράφων μηχανικών, οι οποίοι οριοθετούν, σημαδεύουν βάσει τις υποδείξεις των υπηρεσιών πού πρέπει να σκαφθεί και πώς θα πρέπει να σκαφθεί. Θα χωριστεί ο δρόμος στη μέση, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί και η τροχιά κίνηση. Και είναι αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι από τη μία πλευρά θα κατασκευάζεται το δικό τμήμα και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει ανεμπόδιστη και συνεχόμενη κυκλοφορία των οχημάτων, ροή για τις κάθε δύο κατευθύνσεις. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου, κύριε Κολυβά? Το έργο αποτελείται από τρία βασικότερα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και ιδίως στην κεντρική όδευση της Τσερίου, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη απορρόφηση των ομβρίων υδάτων με έναν ορθογωνικό χετό σχεδόν διαστάσεων 3x2. Υπάρχει κατασκευή και τοποθέτηση ενός καλωδίου υπερυψηλής τάσης της ΑΕΚ γύρω στα 132.000 βολτ και η υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών, βάσει των οποίων έχει και με τη βοήθεια τους που έχει γίνει ο σχεδιασμός για την Τζερίου. Κατασκευή πολλών θέσεων στάθμισης, 275 θέσεων στάθμισης. Θα έχουμε αρκετές διαβάσεις πεζών, Pelicans, έχουμε αρκετή φύτευση, θα έχουμε πάνω από 500 περίπου σημεία φύτευσης. Θα προτιμήσουμε ψίκλωνα δέντρα για να μπορέσουμε να έχουμε σκίαση για να εξυπηρετείται ο κόσμος για όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα θα συνδεθούμε και με την οδό Κωνσταντινούπολεως, που πρέπει να ενισχύσουμε και από εκεί το δίκτυο ομβρίων για να λύσουμε χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τους κατοίκους και τους εμπορευόμενους. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες? Είμαστε σίγουροι για το χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, έχει κατατεθεί, είναι βάση συμβολέου 104 εβδομάδες, δηλαδή 2 χρόνια, στο οποίο ελπίζουμε να τηρηθεί κατά γράμμα, αλλά είμαστε και εδώ για να μπορούμε να ελέγχουμε για όλες τις φάσεις κατασκευής και όλη την πρόοδο του έργου. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν θες να ρωτήσεις και εσύ κάτι. Όχι, νομίζω μας κάλυψε ο κύριος Κολυβάς. Σε γενικές γραμμές ξέρουμε ότι και οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της περιοχής είναι στην ίδια σελίδα με τον Δήμο, οπότε δεν αναμένεται να προκύψουν παλαιότερες εντάσεις που είχαμε. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να μας πει ο κύριος Κολυβάς αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, γιατί έχουμε πολύ πικρή εμπειρία από τον... Μας ακούει? Δεν μας ακούει κανένας. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο συνάδελφος. Τι να κάνουμε, έπεσε η γραμμή. Εντάξει, είπε ότι θα τηρηθούν, αλλά ήθελα να δώσουμε λίγο παραπάνω ένταση. Έχουμε πικρή εμπειρία από τις καθυστερήσεις των έργων και από την πλατεία Ελευθερίας στην Περιβόητη, ενδεχομένως και από το παλιό Γασιπή. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα,